Η ιδιαίτερη περίπτωση ενός 12χρονου παρουσιάστηκε από τον χειρουργό κύριο Ευστράτιο Γκοτζαρίδη. Είναι ένα αγόρι 12 ετών, το οποίο διαπίστωσε ελάττωση της οράσεως. Σε ελέγχους που έγινε, διαπιστώθηκε μια φλεγμονή και μπήκε η διάγνωση της ραγοειδίτιδος, αλλά αργότερα, ψάχνοντας καλύτερα, βρήκανε μια κατάσταση coach, η οποία δεν είναι συνηθισμένη για αυτή την ηλικία. Συνήθως εμφανίζεται πολύ πιο νωρίς και πολύ πιο εκτεταμένα. Αυτή ήταν μια περιορισμένη βλάβη περιφερικά, όπου έκανε διαρροή και δημιούργησε αυτή τη μεμβράνη στην οχρά κοιλίδα, με κολλημένο το πίστιο ιαλώδες, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι έριχνε πάρα πολύ την όραση. Εδώ βλέπετε το OCT. Έχει ξεκολλήσει εδώ το πίστιο ιαλώδες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει επάνω στο οχρικό βοθρίο η μεμβράνη και το πίστιο ιαλώδες που καταστρέφουν όλη την ανατομική δομή. Η όρασή του βέβαια ένα δέκατο. Δεν μπορείς να περιμένεις εδώ. Πρότεινα η αλλοειδεκτομή. Τι άλλο να κάνεις, να κάθεις και να περιμένεις ένα μάτι το οποίο μια χρονιότητα αυτής της κατάστασης θα δημιουργούσε νέκρωση των κυττάρων της περιοχής. Το ρίσκο μεγάλο σε ένα μικρό παιδί με τόσο σφιχτό η αλλοειδές. Χειρουργήθηκε λοιπόν, εξετάστηκε στις 19 Απριλίου, χειρουργήθηκε στις 20, την επόμενη μέρα ακριβώς, τρεις μέρες αργότερα. Η όραση βλέπετε ότι βελτιώθηκε 3 δέκατα, έφυγε η μεμβράνη από την οχρά κοιλίδα, κάποιες αιμορραγίες γύρω από τα αγγεία, λογικό είναι, ήταν πάρα πολύ σκληρή και σπάσανε. Εδώ το OCT βλέπετε ότι έχει φύγει πια όλη αυτή η μεμβράνη που διατάρασε την περιοχή, έχει ελευθερωθεί το οχρικό βοθρίο και απλώς μένει το μετεγχειρητικό είδημα, το οποίο στη συνέχεια, 5 μέρες πριν, βλέπετε ποια είναι η έγχρωμη απεικόνιση της οχράς κοιλίδος. Η όραση είναι 8,5 δέκατα. Ανέλπιστα καλά. Και αυτή είναι η κατάσταση της οχράς κοιλίδος 5 μέρες πριν. Νομίζω ότι είχε ένα καλό αποτέλεσμα. Βοήθησε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω επίσης ότι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ πια στην παιδιατρική χειρουργική του ιαλοειδούς, διότι τα λεπτά εργαλεία των 25G δημιουργούν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ λιγότερο χειρουργικό τραυματισμό. Οι χειρισμοί με τη νέα γενιά των 25G, που δεν είναι εύκαμπτα αλλά είναι σκληρά, γίνονται με μεγάλη λεπτότητα και ακρίβεια, χωρίς να λυγίζουν τα εργαλεία. Και πολύ περισσότερο όταν θέλεις να δουλέψεις στην περιφέρεια, όπως εδώ αυτό το παιδί είχε τη βλάβη στην περιφέρεια και χρειάστηκε να του κάνουμε λέιζερ, υπάρχει το κεκαμένο λέιζερ με ενδοφωτισμό, όπου σου επιτρέπει με το ένα χέρι να κάνεις σκληρική πίεση και με το άλλο χέρι να κάνεις τις βολές της φωτοπηξίας, σεβόμενος ουσιαστικά και προστατεύοντας τον κρυσταλλικό φακό, να μην το χτυπήσεις και τον τραυματίσεις. Εγώ χρησιμοποιώ το μηχάνημα της Alcon, το Constellation, το οποίο το θεωρώ ένα από τα πολύ καλά μηχανήματα, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στους χρόνους και στην επιτυχία των περιστατικών. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Κάνουμε μία ιαλοειδεκτομή κεντρική, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πίστιο ιαλώδες και μετά με το βιτρεοτόμο και με μεγάλη αναρρόφηση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την οπίστη αποκόλληση του ιαλοειδούς. Βλέπετε με την πρώτη προσπάθεια ακόμα σπάνε τα αγγεία και αρχίζει να αιμορραγεί. Είναι αρκετά σφιχτή η σύμφυση μεταξύ ιαλώδους και μεμβράνης. Συνεχίζουμε με λαβίδα. Με πολύ λεπτή και σταθερή κίνηση αφαιρούμε τη μεμβράνη από την περιοχή της οχράς. Τη φτάνουμε μέχρι τη μέση περιφέρεια και μετά την αφαιρούμε με τον ιαλοειδεκτόμο. Συνεχίζουμε την ιαλοειδεκτομή ως εκεί που πάει και εδώ βλέπετε σκληρική πίεση με το ένα χέρι και λέιζερ με το άλλο. Αυτή ήταν η βλάβη, η οποία όλη καυτηριάστηκε με το λέιζερ. Και εδώ είναι το τέλος της εγχείρησης όπως φάνηκε.